θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο το νοσοκομείο, διαστόματος και εκπροσωπώντας το διοικητή αυτή τη στιγμή, ο οποίος μας εξήγηλε κάτι πολύ δυνατό, και νομίζω ότι η παρουσία του θα είναι συνεχή, γιατί τα προβλήματα είχαν λιμιάσει περίπου στον 1,5 χρόνο τώρα να μην έχουμε γιατρό, και παραλαμβάνω έκανε πράξη κάτι το οποίο είχαμε έτοιμα εμείς όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είπατε για το 60-70% της φυλακής ότι αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Είναι δηλαδή με αγωγή ένα ποσοστό από αυτό? Ένα μεγάλο ποσοστό είναι με αγωγές. Το οποίο νομίζω ότι με το να έχουμε εδώ ένα τόσο μεγάλο ποσοστό, διευκολύνουμε όχι μόνο το κράτος, όχι μόνο τη μικρή κοινωνία την οποία εκπροσωπούμε, αλλά κατ' επέκταση διευκολύνουμε και το νοσοκομείο με το να αποφεύγουμε μετακινήσεις και μεταγωγές κρατουμένων που έχουν να κάνουν με το νοσοκομείο. Διευκολύνουμε δηλαδή με μία κίνηση ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο είναι εμπλεκόμενο πίσω από αυτές τις διαδικασίες. Συζητήσατε τίποτα για τον κορονοϊό, για ενδεχομένως τεστ να γίνουν στη φυλακή και όλα αυτά? Έγινε συζήτηση και για τον κορονοϊό. Όπως γνωρίζετε, ο κορονοϊός υπήρχε, υπάρχει και νομίζω θα συνεχίσει να υπάρχει. Και για αυτό το λόγο θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε μια γενικότερη αναφορά, και νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι δεν αφοράει προσωπικά τον διευθυντή της φυλακής, γιατί αυτό έρχεται υπηρεσιακά για όλες τις φυλακές της Ελλάδος, να έρθουν τα τεστ που να μπορούμε να διευκολύνουμε και το κομμάτι του νοσοκομείου και να αποφεύγονται και έξοδα τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, εμείς για το οποιοδήποτε κρούσμα είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε παρακάτω. Δεν μπορούμε να μείνουμε στάσιμοι σε καμία των περιπτώσεων. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και οδηγίες και από την πολιτική προστασία, που όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αλλά και κατ' εντολές και διαταγές οι οποίες εκτελούμε ως υπηρεσιακοί παράγοντες για να αποφύγουμε το οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτή τη διαδικασία. Καταρχήν είχα έτσι τη χαρά, και όπως το συνεχίζουμε εμείς οι Έλληνες, δεν ερχόμαστε ποτέ με άδεια χέρια, πέρα από την προσφορά, την ψυχιατρική υποστήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων στο κατάστημα κράτησης. Προσέφερα σήμερα και ιατρικό υλικό, μάσκες προστασίας και αντισηπτικά προς το κατάστημα κράτησης, και θέλω να πω ότι πάντα θα είμαστε δίπλα όσο μπορούμε να βοηθούμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Παράλληλα να πω ότι στις κλινικές COVID που έχουμε φτιάξει στο νοσοκομείο υπάρχει ειδικό θάλαμος, ο οποίος προορίζεται για κρατουμένους. Στο νοσοκομείο, όπως γνωρίζετε, έχουμε κάνει πολυάριθμα, πολλές εκατοντάδες τεστ για COVID. Ανάμεσα σε αυτά τα πολυάριθμα τεστ ήταν και πολλά φιλοξενουμένων, κρατουμένων του καταστήματος κράτησης, τα οποία προσέρχονταν με συμπτώματα στο νοσοκομείο, όπου όλα, να πω και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, όλα ήταν αρνητικά. Είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Αυτό το περιμέναμε καιρό, θα λύσει πολλά προβλήματά μας όσον αφορά στο δικό μας κομμάτι της εξωτερικής φοράς, όσο στους ίδιους τους κρατούμενους, είναι το πιο βασικότερο, και στους υπόλοιπους. Βλέπετε οι κρατούμενοι να έχουν μεγάλη ανάγκη την παρακολούθηση από έναν ψυχίατρο? Είναι πολλά τα περιστατικά, έχουν κάποιες εκρήξεις με τη φυλακή, δηλαδή χρειάζονται την παρακολούθηση? Δεν είναι θέμα εκρήξεων, είναι το θέμα ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον και τα λοιπά, να πάνε μια αγωγή που χρειάζεται. Και είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό, το πιο σημαντικό που υπάρχει. Καταρχήν, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη διοίκηση του νοσοκομείου, γιατί είναι η πρώτη διοίκηση που ήρθε στον χώρο μας και ασχολήθηκε με τα προβλήματα που απασχολούν τους κρατούμενους και το σύστημα κράτησης. Έδωσα αμέσως ορισμένες λύσεις σε κάποια προβλήματα που μας απασχολούν χρόνια τώρα, και πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια άψογη συνεργασία και στο μέλλον. Ήδη έθεσε στο πρόγραμμα του νοσοκομείου κάποιες σε συνεργασία με την διεύση του καταστήματος, κάποιες μεταγωγές και κατασκευές που αφορούν την υπηρεσία μας, και θα ήθελα και πάλι να τον ευχαριστήσω. Οι υπάλληλοι της φυλακής θα πάνε στο ψυχίατρο όταν έρθει? Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να περνάνε αναταχτά διαστήματα λόγω της εργασιακής πίεσης που υπάρχει στο κατάστημα και της ιδιαιτερότητας της εργασίας μας, να φροντίζει το κράτος να μας περνάει αναταχθέντες ένα ψυχολογική έρευνα και, αν χρειάζεται, και υποστήριξη.